Δίκη η νίκη της Καστοριάς. Ήταν καλύτερη για όλο το διάστημα του αγώνα. Να ξεκινήσω κάτι διαφορετικό. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την υποδοχή που είχα από τον κόσμο και όλους τους φίλους που ήρθαν να με δουν. Χάρηκα που τους είδα. Παρ' όλα αυτά, είμαστε ένα μάτς σαν όλα τα άλλα. Έτσι το αντιμετωπίσαμε και προσπαθήσαμε να το παίξουμε με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μπορούμε να το κλέψουμε. Αλλά η εμφάνισή μας ήταν εκατότερη των προσδοκιών. Δεν ήμασταν καλοί, μπορούμε να παίξουμε πολύ καλύτερα. Θεωρώ ότι είμαστε άλλο επίπεδο ομάδα σχέση με την Καστοριά, που θεωρώ ότι έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και είναι ομάδα ανόδου και τους εύχομαι ειλικρινά να πάνε όσο καλύτερα μπορούν. Εμάς ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να αποφύγουμε τα play out. Θα κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια σε κάθε παιχνίδι. Δεν έχουμε το βάθος που ίσως απαιτεί η κατηγορία. Έχουμε πάρα πολλούς ρούκι στην κατηγορία. Αλλά έχουμε διάθεση, είμαι σίγουρος ότι θα παίξουμε πολύ καλύτερα από αυτή την εικόνα που δείξαμε σήμερα. Και παρά το αποτέλεσμα του σημερινού, είμαι αισιόδοξος για τη συνέχεια. Ποιο πιστεύετε ότι ήταν το γεγονός που αποτέλεσε και το τελικό αποτέλεσμα? Αμυντικά το μάτς πήγε περίπου όπως το υπολογίσαμε. Ήμασταν πάρα πολύ κακοί επιθετικά. Δεν είχαμε τις επιλογές που έπρεπε, χάσαμε πολλά εύκολα σουτ, εύκολες βολές. Και το κυριότερο απ' όλα είναι ότι χάσαμε τις διεκδικήσεις. Όταν δηλαδή όλες οι φάσεις που είναι διεκδικήσιμες γίνονται εις βάρος σου, γιατί ο Άρης Καστοριάς είναι μια ομάδα με υψηλή ενέργεια και το ξέραμε αυτό. Όταν λοιπόν χάνεις τα επιθετικά rebound ή όσες φορές η μπάλα είναι στο παρκέ τη χάνεις και ξεκινάς να κάνεις 20 επιθέσεις λιγότερες, λογικό είναι σε ένα μάτς που τις 5 να βάλει ο τύπαλος, ορίστε η διαφορά. Δηλαδή αυτό ήταν που με λείπησε λίγο παραπάνω, ότι το περιμέναμε και παρόλα αυτά δεν μπορέσαμε να το αντιμετωπίσαμε όπως πρέπει. Εντάξει, βέβαια είναι και η πρεμιέρα και η πρεμιέρα πάντα είναι λίγο έτσι. Θεωρητικά στην πρεμιέρα το άγχος το έχει ο γηπεδούχος. Και όπως και η Καστοριά, πιστεύω ότι μπορεί να παίξει καλύτερα. Γιατί την έχω δει και είναι πολύ καλή ομάδα, όντως. Δεν το εκμεταλλευτήκαμε αυτό. Θα λέγω ότι απροσόκητα είχαμε περισσότερο άγχος εμείς, που δεν έπρεπε, δεν ξέρω γιατί. Θα δούμε τι λάθη κάναμε. Έχουμε δρόμο και πιστεύω ότι θα πάνε καλά. Καλή συνέχεια έχουμε στον coach και στην ομάδα και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Coach, συναισθήματα, αν θέλουμε να ρωτήσουμε. Ποια ήταν αυτά που σας διακατήχαν? Παλιός παίκτης της Καστοριάς, προπονητής, από εδώ. Εντάξει, επειδή είναι από το 2005 η τελευταία χρονιά που ήμουν εδώ πέρα προπονητής, σίγουρα είναι ένα γήπεδο που το έχουμε χτίσει σχεδόν. Παρ' όλα αυτά, εγώ προσπάθησα να μην έχουμε συναισθήματα και να με επηρεάσουν. Χάρηκα πάρα πολύ που είδα πάρα πολλούς φίλους και η αντιμετώπιση ήταν σαν, όπως είπα, σαν κάθε άλλο, σαν οποιοδήποτε παιχνίδι. Δεν έχουμε τίποτα, κανένα αρνητικό συνέστημα. Και όποιος λέει κάτι αντίθετο, ή βλάκας είναι ή στερόβολος. Εύχομαι ολόψη και καλή συνέχεια. Είμαι καταρχήν πολύ ευχαριστημένος από την νίκη. Για μας ήταν πολύ σημαντικό το αποτέλεσμα, γιατί στις πρεμιέρες υπάρχει το άγχος. Η ομάδα μας προσπάθησε πάρα πολύ, έχει πολύ καλά διαστήματα, ιδιαίτερα στην άμυνα. Θεωρώ ότι το 10 πόντους στο ημίχρονο που ήμασταν μπροστά είναι πλασματικό, με την έννοια ότι είχαμε χάσει 5 lay-up, που εύκολα καλάθια. Από εκεί και πέρα, αγωνιστικά θα έλεγα ότι είχαμε πολύ διάθεση στην άμυνα, είχαμε διάθεση στα rebound, τρέξαμε. Η ομάδα έχει πάρα πολλά περιθώρια βελτίωσης και νομίζω ότι με τον καιρό θα γίνεται κάθε φορά και καλύτερη, γιατί είναι μια νέα ομάδα της Καστοριάς. Εάν δούμε το roster θα καταλάβουμε ότι όλα τα παιδιά που ήρθαν φέτος πλην του Απιδόπουλου, του Τερσενίδη και του Δαραβίγκα είναι καινούργιοι στην ομάδα. Ο κοινοτικός έχει κάνει 2 προπονήσεις και θέλουμε και αυτό να τον εντάξουμε μέσα στην ομάδα. Θέλω να ευχαριστήσω τους παίκτες μου για την νίκη, τον κόσμο που μας έδωσε μεγάλη βοήθεια. Νομίζω να ευχαριστήσαμε τον κόσμο με την εμφάνισή μας και να ευχηθώ στον κύριο Δημητριάδη και στην ομάδα του καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα και να είμαστε με περισσότερες καλύτερες και καλύτερες εμφανίσεις στο μέλλον.